Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα και πάλι. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά. Θέλω να ξεκινήσουμε λοιπόν τι έχει γίνει με την ανακοίνωση της ΑΔΔΗ και θα πάω αμέσως στο βίντεο για να το κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, η ΑΔΔΗ, κυρίες και κύριοι, ανακοίνωσε, υπήρξε διαφωνία με τη ΓΕΣΕ, μου έλεγε η κυρία Χρονοπούλου, που είναι εκεί μέσα στο Γενικό Συμβούλιο. Έχουμε λοιπόν 24ωρη πανελλαδική απεργία την 3η 21 Μαΐου. Εμείς πάμε να δούμε το βίντεο που ανέβασε στο TikTok ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης. Έκανε λοιπόν ένα βίντεο ο Υπουργός για τον κατώτατο μισθό σε σχέση με την αύξηση, που μπήκε από την κυβέρνηση με τα 830 ευρώ και αναλυτικά δίνει τα στοιχεία εμπεριστατωμένα για το τι ακριβώς γίνεται στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και τι έχει γίνει σε σχέση και με τα προηγούμενα χρόνια, και είναι κάτι που θα ξεκινήσουμε με την κυρία Χρονοπούλου να το συζητήσουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν για τον κατώτατο, σας ενδιαφέρει. 5 πράγματα για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και όποιος θέλει ας τα αμφισβητήσει. Ο κατώτατος μισθός ήταν 650 ευρώ όταν η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές το 2019 και τώρα ανέβηκε τα 830. Σε 12μηνη βάση οι μικτές αποδοχές είναι 968 ευρώ το μήνα και οι καθαρές 823 ευρώ. Σε σχέση με τις 21 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν καθεστώς κατώτατου μισθού, η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση όσον αφορά την ονομαστική αξία του μισθού και όσον αφορά την αγοραστική δύναμη στη 13η θέση. Δεν τα σημειώνω για να πανηγυρίσω, αλλά για να υπογραμμίσω ότι δεν είμαστε τελευταίοι των τελευταίων, όπως υποστηρίζουν ορισμένοι. Ενώ η αύξηση του πληθωρισμού από το 19 ήσαμε το 24, είναι σορευτικά 16,5%, η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι 28%. Αρκετά παραπάνω δηλαδή από την αύξηση του πληθωρισμού. Ο μέσος μισθός, διότι κάποιοι υποστηρίζουν ότι μπορεί να ανέβει και ο κατώτατος, αλλά δεν ανεβαίνει ο μέσος μισθός, ήταν με βάση τα στοιχεία του συστήματος Αργάνη 1.046 ευρώ το 2019 και ανέβηκε στα 1.258 ευρώ το τέλος του 2023. Αρκετά παραπάνω επίσης από τον πληθωρισμό. Ορισμένοι στην Ελλάδα έχουν το προνόμιο να λαϊκίζουν και να μηδενίζουν τα πάντα. Εμείς προσπαθούμε να κινούμαστε με σοβαρότητα και να ισορροπούμε ανάμεσα στις μεγάλες και υπαρτές ανάγκες των εργαζομένων και στις αντοχές των επιχειρήσεων από την άλλη. Νομίζω ότι η πορεία των πραγμάτων δείχνει ότι τα καταφέρνουν. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, λένε κάποιοι ορισμένοι. Ορισμένοι είναι και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και το ΠΑΜΕ, όπου ανήκετε εσείς, και η ΑΔΕΔΥ. Τι λέτε σε σχέση με τα στοιχεία που έδωσε ο Υπουργός? Κοιτάξτε να δείτε τώρα, το ορισμένοι νομίζω ότι αντιμετωπίζουν όλοι οι εργαζόμενοι στην καθημερινότητά τους. Οι ίδιοι λέμε, και εμείς που είμαστε εργαζόμενοι, δεν φτάνει ο μισθός για να βγει ο μήνας. Υπάρχουν στοιχεία που λένε ότι ο μισθός αρκεί για τις 19 μέρες του μήνα, που και αυτό είναι, ας το πούμε, πλέον, δηλαδή είναι λιγότερες, δεν βγαίνει το 15μέρο. Προφανώς δεν ενδιαφέρει όλους τους εργαζόμενους το γεγονός ότι είμαστε 13η ή 11η στη σειρά κατάταξης που είδα και στο βίντεο. Το ζητούμενο είναι ότι με τους μισθούς όπως είναι διαμορφωμένοι σήμερα και με αυτή την αύξηση ψίχουλα, γιατί ο μισθός ήταν 780 ευρώ, πήγε στα 830 ευρώ, 50 ευρώ αύξηση στα μεικτά. Θυμίζει την αντίστοιχη αύξηση που υπήρχε στο δημόσιο το προηγούμενο διάστημα, ξεκίνησε από 1η Πρώτου του 2024, που ήταν 70 ευρώ μεικτά. Οι εργαζόμενοι κατανοούν ότι πρόκειται για κοροϊδία. Δεν επαρκεί σε αυτές τις συνθήκες τεράστιας ακρίβειας και στα ενίκια και στα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης και στα καύσιμα ούτε τα 40 ούτε τα 50 ευρώ. Εμείς λέμε, είναι και στοιχεία, επειδή πραγματοποιήθηκε και μια συνέντευξη τύπου από σωματεία και ομοσπονδίες στο προηγούμενο διάστημα μπροστά στην ανακοίνωση αυτών των μέτρων, με πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ που έχουν κάνει τζίρο 15,5 δις ευρώ. Η κατάσταση με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ είναι γνωστή. Μιλάμε για αύξηση στα είδη διατροφής από το 2011, που μάλλον στο κομμάτι του λαϊκού εισοδήματος που πηγαίνει εκεί να αυξήθηκε κατά 37% σε σχέση με το 2011 και η μισθή των εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ είναι χαμηλότατη. Ναι. Οι συνθήκες εργασίας δεν έχουν αναγνωριστεί οι τριετίες. Ξεπάγωσαν τώρα. Οι προηγούμενες τριετίες, 12 χρόνια υπηρεσίας, έχουν χαθεί. Αντίστοιχα και η κατάσταση με τα είδη διατροφής. Οι εργαζόμενοι, ενώ υπάρχει τεράστια αύξηση στα είδη διατροφής, ενώ έχουν κέρδη 2 δις οι εταιρείες, οι μεγάλες βιομηχανίες τροφίμων, οι εργαζόμενοι εκεί πέρα δουλεύουν με 800 ευρώ. Δουλεύουν σε συνθήκες εντατικοποίησης με 12 ώρα. Υπήρχε πρόσφατα και ένα εργατικό ατύχημα. Ένας άνθρωπος πέθανε εν ώρα εργασίας λόγω της εντατικοποίησης. Άρα δεν μπορεί κανείς να κοροϊδεύει τους εργαζόμενους. Τη βιώνουν την κατάσταση αυτή και δώσαν και μια μεγάλη απάντηση με την μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε στις 28 Φλεβάρι. Ήταν μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση με μεγάλη συμμετοχή και στους χώρους δουλειάς. Και δεν ξέρω τώρα επίσης. Τώρα, γιατί διαχωρίζετε τη θέση σας ως ΑΔΔΗ και πάτε Τρίτη 21 Μαΐου για την 24ωρη πανελλαδική απεργία, ενώ η ΓΕΣΕ έχει θέσει διαφορετική ημέρα. Υπάρχει και παρασκήνιο σε αυτό. Υπάρχει παρασκήνιο. Ήταν χτες η συνεδρία του Γενικού Συμβουλίου. Εμείς, σαν δυνάμεις που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, καταθέσαμε πρόταση να συμπορευτούμε με τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα για ακόμα μια φορά, γιατί υπάρχει ανάγκη για ενιαία απάντηση. Αυτή αποτυπώθηκε, όπως είπα και πριν, και με τη συμμετοχή. Φαίνεται και στους χώρους δουλειάς ότι οι εργαζόμενοι δεν αντέχουν άλλο αυτή την κατάσταση και θεωρούσαμε. Επειδή η απεργία είναι των εργαζομένων. Δεν είναι απεργία ούτε της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ ούτε της πλειοψηφίας της ΑΔΕΔΥ. Είναι όπλο των εργαζομένων. Και θεωρούμε σημαντικό και θα το παλέψουμε και στα πρωτοβάθμια σωματεία και στις ομοσπονδίες να υπάρξουν αποφάσεις για απεργία στις 17 Απρίλη, να υπάρξει ενιαίο μέτωπο απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Δυστυχώς, οι δυνάμεις της ΠΑΣΚ, της ΔΑΚ και του ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισαν αυτή την πρόταση. Ναι. Και ψήφισαν να πάμε σε απεργία στις 21 Μάη, δηλαδή συζητάμε για 2 μήνες μετά. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε, γιατί και η ακρίβεια και η μισθή είναι στα δικά σας αιτήματα για την απεργία, αλλά είναι και μέσα στη ζωή των συμπολιτών μας και στο δυτικό τομέα Αθηνών, όπου εσείς εκλέγεστε, κυρία Χρονοπούλου. Και θέλω να ξεκινήσουμε να πάμε στον Περιφερειάρχη Αττικής, στον Νίκο Χαρδαλιά, γιατί παρακολουθήσαμε και τον διάλογο, σε εισαγωγικά απευθύνθηκε στον κύριο Πρωτούλη μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο σε σχέση με αυτά που είναι να γίνουν στη Δυτική Αθήνα. Είναι η διαχείριση των απορριμμάτων, είναι πάρα πολλά. Πάμε να δούμε τι είπε ο Περιφερειάρχης και αμέσως μετά να ξεκινήσουμε με ένα-ένα τα μεγάλα προβλήματα στην Δυτική Αθήνα, κυρίες και κύριοι. Δεκαετίες τώρα ταλανιζόμαστε απολογικές, οι οποίες ανακυκλώνουν τα ζητήματα, δεν φέρουν πραγματικές λύσεις, με αποτέλεσμα όλοι να έχουμε κάτι να προσθέσουμε σε αυτή την κριτική διάθεση που έχουμε, όμως στο τέλος αυτής της διαδρομής, στο τέλος αυτού του όποιου όμορφου ή όχι ταξιδιού, όλοι θα κριθούμε από το τι αποτύπωμα έχουμε αφήσει σε κάθε γειτονιά. Και γι' αυτό δράτω με τις ευκαιρίες, αφού αφήσω πίσω μου το οποιοδήποτε σχολιασμό περί φιέστας σε σχέση με το Περιφερειακό Συμβούλιο του αγαπητού Γιάννη. Ξέρετε κάτι, η λογική της φιέστας αφορά ανθρώπους που έχουν ανάγκη αναγνωρισιμότητας ή προοπτικής στον χρόνο. Εμείς όλοι όσοι είμαστε εδώ, θεωρώ και 85, τα έχουμε λίστα εσωτερικά μας. Όλοι εμείς είμαστε εδώ για να μπορέσουμε στο τέλος να πούμε ότι κάτι κάναμε για τις περιοχές μας. Επειδή ακούω πάρα πολύ, και ειδικά τη Λαϊκή Συσπείρωση, να κάνει αναφορές ότι έχει γίνει, δεν θα επιτρέψουμε, δεν θα επιβάλλουμε, θα αποτρέψουμε. Μην επενδύσετε σε λογικές του χθες σε σχέση με σχεδιασμούς και για το θέμα των σκουπιδιών και για τα άλλα θέματα. Διότι θα απογοητευτείτε. Θα βρεθείτε σε δύσκολη θέση. Θα σας εκπλήσουμε κάθε μέρα. Αυτή η περιφερειακή αρχή, ξέρετε, δεν έχει θέσφατα. Δεν είναι ουραγός. Ανοίγει δρόμους. Και έχει ξεκάθαρο στο το μυαλό της τι πρέπει να κάνει για όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία ορθά εσείς τα αναδεικνύετε. Σε πολλά από όλα αυτά μπορούμε να συμφωνούμε. Ειδικά στο θέμα των σκουπιδιών δεν πρόκειται να δεχτούμε καμία λογική που λέει ότι όλοι εξάγουμε τα σκουπίδια μας κάπου αλλού. Πόσο μάλλον εδώ, στα δυτικά. Πόσο μάλλον εδώ που πραγματικά η αγωνία και ανησυχία των ανθρώπων, όπως εκφράζεται είτε στα περιφερειακά συμβούλια, είτε στα δημοτικά συμβούλια, είτε στις κινητοποιήσεις αγωνιστικές, και βάση έχουν και στον χρόνο, αλλά κυριότερα στην ουσία των ζητημάτων που αναδεικνύονται. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό. Θέλω μία απάντηση από εσάς. Καταρχάς να πούμε το εξής, ότι αυτές οι συνεδριάσεις που γίνονται στις γειτονιές της Αττικής, το βασικό στοιχείο και το ουσιαστικό που έχουν είναι ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνουν παρεμβάσεις από τους φορείς, να ακουστούν τα προβλήματα που υπάρχουν στις περιοχές. Είναι πολύ σημαντικό. Έχετε αναγνωρίσει κι εσείς ότι είναι θετικό αυτό που κάνει ο Χαρδαλιάς. Βέβαια, είναι θετικό μέχρι εκεί. Το λέω γιατί. Γιατί στην ημερήσια διάταξη των περιφερειακών συμβουλίων αυτών δεν υπάρχει ούτε ένα θέμα που να αφορά σε αυτές τις περιοχές. Γίνεται... Και με έναν τρόπο επιβάλαμε να τοποθετούνται και οι παρατάξεις στη συνέχεια για τα ζητήματα, με δεδομένο ότι και σαν Λαϊκή Συσπείρωση όλα αυτά τα ζητήματα και τα έχουμε αναδείξει και με τις προηγούμενες διοικήσεις, και βέβαια έχουμε μπει μπροστά μαζί με το λαό και της Αττικής συνολικά και του δυτικού τομέα για να διεκδικήσουμε, να οργανώσουμε την πάλη μας για αυτά τα ζητήματα, να διεκδικήσουμε με βάση και τις σύγχρονες δυνατότητες που υπάρχουν, λέω και για τα ζητήματα του ΧΥΤΑ και για τα άλλα τα ζητήματα που θα πούμε στη συνέχεια. Τώρα η λέξη φιέστα που χρησιμοποίησε και ο Γιάννης ο Πρωτούλης εξήγησε γιατί το είπε. Είπε ότι είναι φιέστα στη λογική ότι αν δεν πάρθει κανένα μέτρο για όλα αυτά που έρχονται και καταθέτουν οι φορείς, τότε όντως έχει αυτό το χαρακτήρα. Είναι για τα μάτια του κόσμου. Αν δεν πάρει θέση η περιφέρεια, δεν πάρει μέτρα να λυθούν αυτά τα προβλήματα, είναι για τα μάτια του κόσμου. Να ξεκινήσουμε, θέλετε, από αυτό. Να ξεκινήσουμε, λέω, από τη διαχείριση των απορριμμάτων. Είναι πολύ σημαντικό, αφού βλέπουμε τα μεγάλα προβλήματα της Δυτικής Αθήνας. Λοιπόν, να δούμε εδώ τι προτείνετε εσείς, γιατί βλέπω ότι ζητά από την αντιπολίτευση και τις δικές σας προτάσεις, τα δικά σας, στους δικούς σας άξονες, ώστε να υιοθετηθούν. Δηλαδή υπάρχει μια γόνιμη επικοδηματική διάλογος και συνεργασία. Ναι, εμείς έχουμε καταθέσει προτάσεις για αυτά τα ζητήματα. Έχουμε στην προηγούμενη περιφερειακή διοίκηση είπαμε ότι είχαμε κάνει 13 αιτήματα να συζητηθεί το θέμα. Δεν συζητήθηκε ολοκληρωμένα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δέσμευση από τον Περιφερειάρχη ότι θα φέρει το ζήτημα της επιδημιολογικής μελέτης για την περιοχή. Να εξηγήσουμε το πρόβλημα ποιο είναι, κυρία Χρονοπούλου, γιατί ενδεχομένως και κάποιοι μας παρακολουθούν δεν γνωρίζουν για τη διαχείριση των απορριμμάτων στη Δυτική Αθήνα. Στη Δυτική Αθήνα, με την διαιώνιση του έσχους του ΧΥΤΑ της Φυλής, η οποία αναδείχθηκε και στη συγκεκριμένη συνεδρίαση και από τον Δήμαρχο της Πετρούπολης. Και όπως είπε και ο Γιάννης Πρωτούλης στην τοποθέτησή του, με βάση και τον εθνικό σχεδιασμό, εμείς δεν θα στηρίξουμε καμία απόφαση της Περιφερειακής Αρχής, γιατί τα έχουμε δει. Η μία Περιφερειακή Διοίκηση παίρνει τη σκητάλη από την προηγούμενη και συνεχίζεται στον δρόμο της διαιώνισης, αυτό που είπα στην αρχή, του έσχους του ΧΥΤΑ της Φυλής. Δεν θα συμφωνήσουμε, δεν θα δώσουμε καμία έκριση σε ένα εθνικό σχεδιασμό που λέει να ενισχυθεί, να επεκταθεί η χωματερή της Χιλής με επιπλέον 8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα σκουπιδιών, να γίνουν 4 μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, να γίνει η μοναδική μονάδα αποτέφρωσης μολυσματικών αποβλήτων, ή να δοθούν άδειες για χυτή, δηλαδή χώρους υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων από την επεξεργασία των σκουπιδιών στα διάφορα λατομεία της περιοχής, και ανέφερα χαρακτηριστικά και το παράδειγμα του λατομείου Μουσαμά που είναι στα 450 μέτρα από την πλατεία της Πετρούπολης. Σε αυτά δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσουμε. Τώρα εμάς η θέση μας σε σχέση με το ζήτημα είναι ότι όσο μπαίνει, είναι ένα ζήτημα μέγιστης σημασίας, γιατί αφορά στη δημόσια υγεία, δηλαδή είναι πρώτιστο ζήτημα για την περιοχή, και όσο μπαίνει, εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει λύση, όσο μπαίνει όμως το ζήτημα των εργολαβιών, το που θα πάνε τα κονδύλια, γιατί έχουν πει και οι ίδιοι, τα σκουπίδια είναι χρυσός. Έχει αποδειχθεί. Δηλαδή τώρα γίνεται μια συζήτηση για την καύση των απορριμμάτων που θα δοθούν δισεκατομμύρια εκεί πέρα. Δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Είναι μια υποβαθμισμένη περιοχή, θα συνεχίσει να υποβαθμίζεται. Έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, μιλάμε για 30% περισσότερους καρκίνους στην περιοχή σε σχέση με την υπόλοιπη Αττική. Μιλάμε για υπόγεια νερά και επιφανειακά νερά με τεράστια ποσοστά ρύπανσης και μόλυνσης, άρα η κατάσταση είναι κριτική. Η κατεύθυνση που υπάρχει είναι, αν θυμάστε, το είχαμε ξανασυζητήσει και στην εκπομπή, ότι ας γίνει εκεί, επειδή είναι λίγες οι αντιδράσεις, επειδή ο κόσμος έχει μάθει να ζει έτσι. Εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι έχουμε μάθει να ζούμε έτσι και θα πάμε έτσι. Πρέπει να υπάρξει εθνικός σχεδιασμός για τα σκουπίδια, να υπάρξει εθνικός φορέας με βασική κατεύθυνση την ανακύκλωση στην πηγή. Ναι. Να αξιοποιηθούν όλα τα επιστημονικά δεδομένα και για τη χωροθέτηση και για την ανακύκλωση και για όλες τις άλλες πλευρές και βέβαια να πεταχτούν έξω, να πεταχτεί έξω το επιχειρηματικό κέρδος. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αλλιώς. Δεν θα λειτουργήσει σε όφελος της υγείας και της προστασίας της ζωής των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής, αν δεν γίνει διαφορετικά. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην εκπαίδευση. Άρα λέτε, έχουμε μείνει στο να δοθούν τώρα τα επιδημιολογικά στοιχεία. Είναι ένα αυτό και είναι και να δούμε τι θα φέρει για ψήφιση ή για συζήτηση ο Περιφερειάρχης στο Περιφερειακό Συμβούλιο και αν είναι σύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό που υπάρχει, προφανώς και δεν θα είμαστε σύμφωνοι, θα μας βρουν απέναντί τους και όπως κάναμε και το προηγούμενο διάστημα μαζί με τους κατοίκους και τους συλλογικούς φορείς των περιοχών αυτών. Θέλω να πάμε στην εκπαίδευση, γιατί εσείς είστε η πρόεδρος της Ομοσπονδίας όλων των εργαζομένων στα πανεπιστήμια μας. Υπάρχει πρόβλημα, γιατί μας θέτουν και οι υπόλοιποι συναδελφοί σας από την αντιπολίτευση, το πρόβλημα με τα σχολεία στη Δυτική Αθήνα και κατά πόσο μπορούν σε σωστές δομές, υποδομές, να μπορούν οι μαθητές να κάνουν μάθημα. Τι γίνεται τώρα με την εκπαίδευση, να ξεκινήσουμε από αυτό. Όσον αφορά στις υποδομές, λοιπόν, υπήρξαν τοποθετήσεις και φορέων για αυτό το ζήτημα στο Περιφερειακό Συμβούλιο στην Αγία Βαρβάρα. Καλά, ούτως ή άλλως και στα δημοτικά συμβούλια είναι ένα ζήτημα που απασχολεί το κομμάτι των υποδομών, που δεν είναι ούτε ασφαλής, ούτε επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες. Στιβάζονται παιδιά, 26, 27, 28 παιδιά σε μία αίθουσα. Δηλαδή δεν είναι ούτε ασφαλής, έχουμε περιστατικά πάρα πολλά. Πέφτουν σοβάδες, πλημμυρίζουν σχολεία. Είναι πολλά κατάλληλα και για τέτοιες δραστηριότητες, για να φιλοξενήσουν μαθητές, ας πούμε. Δεν επαρκούν οι χώροι. Και γι' αυτό στιβάζονται σε μία τάξη τόσα πολλά παιδιά. Άρα μπαίνει ένα ζήτημα και για την εκπαιδευτική διαδικασία και πρώτα και κύρια για την ασφάλεια των μαθητών. Και είναι πολλά αυτά τα προβλήματα. Πετιέται το μπαλάκι από την περιφέρεια, στους Δήμους, στο κεντρικό κράτος, ας το πούμε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ένας εθνικός φορέας για να αναλάβει τα σχολικά κτίρια. Η περιφέρεια συνεργάζεται με την ΚΤΥΠ ΑΕ. Και είδα στα στοιχεία ότι έχουν δοθεί πάνω από 200 εκατομμύρια, θυμάμαι καλά, σε σχέση με τα χρήματα που δίνονται για σχέδια, για μελέτες, ώστε να μπορέσει να χτιστεί ένα σχολείο. Ναι, εντάξει, τώρα αυτό το ποσό καταλαβαίνετε ότι είναι μηδαμινό σε σχέση με τις ανάγκες, αλλά σε κάθε περίπτωση όταν έχουμε να κάνουμε με μελέτες, και το βλέπουμε και σε μια σειρά ζητήματα, είναι μελέτες που καρκινοβατούν, που συνήθως μελετιούνται, περνάει, πώς τον λένε, έχουμε μια μελέτη, μπαίνει στα συρτάρια, περνάει ο καιρός, πρέπει να ξαναμελετηθεί και προχωράνε οι εργολαβίες, οι εργολάβοι κερδίζουν και τα έργα δεν προχωρούν. Και το βλέπουμε και σε άλλα έργα. Και στην αντιπλημμυρική προστασία και σε μια σειρά πλευρές. Αυτό δεν βοηθάει. Αυτοί οι αρμοδιότητες διαχέονται σε πολλά επίπεδα και το πρόβλημα παραμένει στις υποδομές. Γιατί τώρα, επειδή είπαμε για τα 200 εκατομμύρια. Το επισημάνατε και στην Παλαιά Βουλή εσείς, ότι είναι της 15ετίας έργα, πολύ σημαντικά έργα, 900 έργα, τα οποία πάνε και έρχονται 15 χρόνια. Εγώ να πω γιατί με τον προϋπολογισμό, γιατί πετάει και νούμερο ο κύριος Χαρδαλιάς. Λοιπόν, τώρα είπαμε για τα έργα της αντιπλημμυρικής προστασίας, που κοίταγα λίγο και τον προϋπολογισμό για τα αντιπλημμυρικά. Υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό 407 εκατομμύρια. Προβλέψεις για το 2024 είναι 14 εκατομμύρια. Και τα έργα είναι 91 έργα που είναι προκηρυγμένα, ας πούμε. Αυτά πότε θα εκτελεστούν με αυτήν την απορρόφηση των κονδυλίων? Μιλάμε για το 3,5% για το 2024. Πότε θα υλοποιηθούν? Αντίστοιχα, δηλαδή πετάμε νούμερα, αλλά στην ουσία δεν γίνονται έργα. Και αυτό δεν το λέμε υποθετικά, το βιώνουν οι κάτοικοι καθημερινά. Και είπαμε, αυτός ισχύει σε μια σειρά κομμάτια του προϋπολογισμού που τα έργα έχουν παγώσει, μπαίνει ένα χιλιάρικο στον προϋπολογισμό και πηγαίνει από έτος σε έτος και έργο δεν γίνεται. Ξεκινήσαμε από τη διαχείριση των απορριμμάτων, πήγαμε στην εκπαίδευση. Να σας πάω στα εμβληματικά έργα υποδομών. Ναι. Ζούμε την κλιματική κρίση, ξεκινάει το καλοκαίρι, πρέπει να προετοιμαστούμε τώρα δυστυχώς για τις πυρκαγιές. Τι γίνεται σε σχέση με αυτό τον προϋπολογισμό για τα έργα υποδομών? Να σας πω, εγώ θέλω να ξεκινήσω από κάτι πραγματικά εξοργιστικό. Έστειλε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έστειλε στους Δήμους ενημέρωση ότι μπαίνει σε ισχύ μια κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία ουσιαστικά τη λέει ότι ο κάθε ιδιώτης που έχει ένα σπίτι κοντά σε δάσος ή άλλους κτλ. Ή μέσα έχει ευθύνη αυτός για την πυροπροστασία. Έχει ευθύνη αυτός να προστατέψει το σπίτι του από την πυρκαγιά. Που σημαίνει ότι πρέπει να καταθέσει ένα έντυπο εκτίμησης κινδύνου και ελέγχου της καταλληλότητας, τέλος πάντων, από αρμόδιο τεχνικό επιστήμονα, να φτιάξει ζώνες πυροπροστασίας, να αναλάβει δηλαδή την αντιπυρική θωράκιση του σπιτιού του. Αυτό είναι πραγματικά εξοργιστικό. Τη στιγμή που δεν δίνονται λεφτά για μέτρα αντιπυρικής προστασίας, δεν γίνονται προσλήψεις στο πυροσβεστικό σώμα, να ζητάμε τώρα από τους κατοίκους να επιφορτιστούν, να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός ο οικογενειακός και με ένα τέτοιο κόστος για όλα αυτά που θα πρέπει να αναλάβει να κάνει ο κάθε κάτοικος μόνος του. Παλιά έφταιγε, φαίνεται, ο στρατηγός άνεμος, τώρα θα φταίει ο κάθε κάτοικος που δεν έχει δικό του πυροσβεστικό φυλάκιο, ας πούμε. Δηλαδή, εκεί θα φτάσουμε. Είναι μπροστά η αντιπυρική, είναι μπροστά η επικίνδυνη περίοδος, τέλος πάντων, αυτή. Περιμένουμε να δούμε τι μέτρα θα πάρει, τι μέτρα θα πάρει και η περιφέρεια και η κυβέρνηση μπροστά σε φαινόμενα που πια έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, δεν είναι κανένα τρομερό φυσικό φαινόμενο, είναι κάτι που συμβαίνει κάθε καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι συζητάμε τα ίδια, λείπουν μέτρα, δεν έχουν καθαριστεί οι ζώνες πυροπροστασίας, δεν έχουν καθαριστεί οι δρόμοι, δεν έχουμε πυροσβεστική, δεν έχουμε πυροσβεστικά οχήματα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα κάνει η κυβέρνηση και η περιφέρεια για τα μέτρα αυτά. Να πάμε στο κομμάτι, θέλω, της παραβατικότητας, και επειδή μας έχει συγκλονίσει η νέα γυναικοκτονία, η νέα δολοφονία της 28χρονης κοπέλας για το 28χρονο αυτό κορίτσι, μου είπατε θέλετε να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί είναι και στη γειτονιά σας, μέσα στην περιφερειακή σας, στο περιφερειακό σας σπίτι, Άγιοι Ανάργυροι. Τώρα, στο κομμάτι, εγώ θέλω να ρωτήσω φυσικά και στις αρμοδιότητες της περιφέρειας τι ακριβώς εσείς προτείνετε, τι πρέπει να γίνει, και αν θέλετε εσείς να κάνετε και το σχόλιο θέλετε για την διοίκηση. Εντάξει, θα ξεκινήσουμε από το... Είμαστε και συγκλονισμένοι και οργισμένοι με αυτό το γεγονός. Υπήρχε και μια μεγάλη κινητοποίηση χτες που πραγματοποιήθηκε στους Αγίους Αναργύρους. Τώρα είναι μια γυναίκα η οποία βρήκε το θάρρος, γιατί λέμε που δεν βρίσκουν το θάρρος οι γυναίκες να πάνε να καταγγείλουν τέτοια γεγονότα. Πήγε να καταγγείλει τον κακοποιητή της και βρέθηκε αντιμέτωπη με την αδιαφορία. Δεν υπήρχε κανένας να τη στηρίξει. Τη στιγμή που αστυνομικές δυνάμεις, θα πω, γιατί είπαμε και πριν και για το κίνημα κτλ. Τη στιγμή που οι αστυνομικές δυνάμεις είναι σε απόλυτη ετοιμότητα να καταστήλουν τους αγώνες των εργαζομένων, δεν βρήκε ένας άνθρωπος, δεν βρέθηκε ένα περιπολικό να την πάει τη γυναίκα με ασφάλεια σπίτι της. Αυτό είναι πραγματικά ένα δείγμα του πόσο αφημένες στη μοίρα τους είμαστε, αφημένες στη μοίρα μας είμαστε, και το γεγονός που είναι και το πιο βασικό και ουσιαστικό, ότι λείπουνε. Και σε αυτό είναι η κοινή ευθύνη και των περιφερειακών αρχών και των δημοτικών και της κυβέρνησης. Λείπουν δομές για να στηριχτούν αυτές οι γυναίκες, να φιλοξενηθούν σε περίπτωση που υπάρξει επίγουσα ανάγκη, στήριξης ψυχικής υγείας, δομές. Γι' αυτά δεν υπάρχει χρήματα. Μας λέει η κυβέρνηση για ένα panic button, ας πούμε, και δεν υπάρχει ούτε προσωπικό εξειδικευμένο να τις στηρίξει, ούτε να τις προφυλάξει. Είναι ανατριχιαστικό το πώς εκτεθειμένες είμαστε, σύν ότι οι γυναίκες που αποφασίζουν να μηνύσουν βρίσκονται αντιμέτωπες με πολυδέδαλες δικαστικές διαδικασίες, ενώ είναι αυτεπάγγελτα διώκεται αυτό το αδίκημα, πρέπει να κάνουν μήνυση. και μετά να μπλέξουν στα δικαστήρια. Και άντε να βρουν το δίκιο τους τελικά. Ναι, ναι. Λέτε η κοπέλα δεν πρόλαβε. Το κορίτσι δεν πρόλαβε. Είχε κάνει, είχε καταθέσει μήνυση το 2020. Η περιφέρεια στο κομμάτι της εγκληματικότητας για το δυτικό τομέα Αθηνών. Να ρωτήσω, υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με την εγκληματικότητα? Γιατί ενδεχομένως και όσοι μας παρακολουθούν να μην γνωρίζουν. Πολυπληθής περιφέρεια. Υπάρχει. Η Δυτική Αθήνα. Υπάρχει, αλλά η περιφέρεια εδώ τώρα, στο κομμάτι των δικών της αρμοδιοτήτων, τι πρέπει να κάνει και όπως εσείς πιέζετε ως αντιπολίτευση, ως Λαϊκή Συσπείρωση? Εμείς στην προκειμένη περίπτωση και με αφορμή αυτό το γεγονός, ναι. Γιατί τώρα το πώς θα αντιμετωπιστεί η εγκληματικότητα είναι ολόκληρη ναι. συζήτηση ναι. και ποια ναι. είναι τα αίτια της και ποια ακριβώς. είναι η πραγματική λύση. Αλλά με βάση το συγκεκριμένο γεγονός, νομίζουμε ότι αυτές, όπως είπα και πριν, οι μονάδες στήριξης, υποδομές. Ωραία, άρα λέτε υποδομές. Για να στηριχθούν και να δυναμώσουν αυτές οι γυναίκες να μπορέσουν ναι. να φύγουν με ασφάλεια από αυτές τις κακοποιητικές καταστάσεις. Ναι. Πώς θα στηριχτούν αυτές οι γυναίκες, γιατί εκεί είναι το ζήτημα. Τώρα η εγκληματικότητα, σας είπα, έχει διάφορες αιτίες. Τι μέτρα μπορεί να πάρει. Πιο μεγάλη εγκληματικότητα. Ναι, εντάξει. Μικροκλοπές. Οι μικροκλοπές έχουν μεγάλες. Και στην κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι σήμερα. Ναι, ναι. Έχει να κάνει και με μία σειρά άλλες δραστηριότητες, ναι, παράνομες. Ναι. Τώρα δεν είναι. Ναι, ναι. Καλά. Θα κάνουμε ούτως ή άλλως και άλλες εκπομπές. Θέλω να προλάβουμε να πάμε, πλησιάζει και 20, να πάμε στην υγεία μαζί. Ναι. Έχετε ένα από τα καλύτερα, από τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά νοσοκομεία μας στη χώρα, το Αττικό, που είναι στο Λίδι. Εδώ τώρα, πώς ακριβώς οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας μπορούν να έρθουν και να διακομιστούν, πώς ακριβώς πρέπει να γίνει η πρωτοβάθμια φροντίδα, γιατί ακούω φωνές που λένε ότι δεν πρέπει να φτάνεις τελικά εκεί, πρέπει πριν να υπάρχουν τα κέντρα υγείας, να μπορέσει να γίνεται εκεί και γρήγορη νοσηλεία και να μην τελικά καταλήγεις στο νοσοκομείο, εάν και εφόσον δεν χρειάζεται. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα το ζήτημα της πρόληψης, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένη στα όρια της ανυπαρξίας, μπορούμε να πούμε. Στο Περιστέρι, για παράδειγμα, υπάρχει ένα κέντρο υγείας, αντίστοιχη κατάσταση και στα υπόλοιπα, στις υπόλοιπες περιοχές του δυτικού τομέα, που θα μπορούσαν να είναι εξοπλισμένοι, να υπάρχει εξοπλισμός, να είναι πλήρως τελεχωμένοι με όλες τις βασικές ειδικότητες γιατρών. Αυτό δεν υπάρχει, να μπορεί να πάει κάποιος άμεσα, να εξεταστεί, ναι, να δει το γιατρό για οποιοδήποτε πρόβλημα, να παραπευθεί αν χρειαστεί στο νοσοκομείο, αλλά και η κατάσταση στο Αττικό νοσοκομείο. Και εκεί οι εργαζόμενοι καταγγέλνουν σοβαρή υποστελέχωση. Δίνουν μεγάλη μάχη οι γιατροί για να στέκεται το Αττικό, τέλος πάντων, να μπορεί. Στο ύψος που πρέπει. Βέβαια. Εδώ, επειδή λέγαμε και πριν για τις γυναίκες, από τις 40 κλίνες της γυναικολογικής κλινικής έχουν μειωθεί στις 15. Σε ένα τέτοιο νοσοκομείο που θα μπορούσε να λειτουργεί όταν είχε πρωτοδημιουργηθεί, ήταν υπερσύγχρονο και θα μπορούσε να δουλεύει με άλλους όρους. Τον Λιμόδον παραμένει κλειστό. Δηλαδή, μιλάμε για μια τεράστια περιοχή που καλύπτεται από ένα νοσοκομείο και τη στιγμή που έχουμε, είδατε με το ΧΥΤΑ στη Φυλή που είπαμε για τους καρκίνους, ναι, εργατικά ατυχήματα, αλλά και μια σειρά καθημερινών αναγκών για τις οποίες πρέπει να καλύψουν οι κάτοικοι και δεν καλύπτονται. Και βέβαια τώρα αυτό δεν είναι και αποσυνδεδεμένο από μια γενικότερη κεντρική κατεύθυνση που υπάρχει για την υγεία. Γιατί έχει ξεσηκωθεί. Οι γιατροί, οι νοσοκομιακοί είναι συνεχώς οι κινητοποίησεις για τα απογευματινά ιατρεία, χειρουργία, τα επιπληρωμή απογευματινά χειρουργία, ναι, σε σοβαρά υποστελεχωμένα νοσοκομεία που δεν έχουν τη δυνατότητα με τις ελλείψεις προσωπικού να καλύψουν τα πρωινά, να μπορούν να καλύψουν τα δωρεάν χειρουργία. Και 3 εκατοστάρικα να έχει κάποιος να δώσει. Γιατί να τα δώσει. 2.000 να δώσει. Γιατί να τα δώσει. Γιατί δεν γίνονται προσλήψεις, ναι, προσωπικού. Με ποιους γιατρούς θα χειρουργηθεί, λέτε εσείς? Θα βρούνε τρόπο εκεί. Όχι, εγώ λέω ότι πατάνε σε μια υπαρκτή δυσκολία που είναι ότι δεν υπάρχει προσωπικό και αντί, ναι, να κάνουν προσλήψεις προσωπικού, ναι, κάνουν την υγεία εμπόρευμα. Γίνεσαι πελάτη στο νοσοκομείο, γίνεσαι πελάτη στο πανεπιστήμιο, όπως στην περίπτωση και τη δική μας με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, και βέβαια τώρα φέρνουν και την δυνατότητα, να δίνουν μάλλον τη δυνατότητα στους γιατρούς του ΕΣΥ να ασκούν και ιδιωτικό έργο. Μάλιστα. Δηλαδή, όποιος έχει να πληρώσει. Γιατί για τα 300 € στις συνθήκες αυτές που περιγράψαμε στην αρχή, με αυτούς τους μισθούς και με αυτή την ακρίβεια, είναι μεγάλο κόστος. Είναι απαράδεκτο να πληρώνεται βασικά. Γιατί, ναι, η υγεία, ναι, όπως και η παιδεία, είναι αγαθό. Δεν μπορεί να λογίζεται σαν εμπόρευμα. Επειδή είμαστε στην υγεία, να πάω στην κοινωνική πολιτική, όπου λέτε υπάρχει πάρα πολλή ανεργία. Είναι υψηλός ο δείκτης ανεργίας. Για μας τις γυναίκες ακόμα χειρότερα. Εδώ τώρα ο Νίκος Χαρδαλιάς τι μπορεί να κάνει σε σχέση με τη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας όπου είναι στη διοίκησή της, πληθυσμιακά η μεγαλύτερη, στο επίπεδο του ΑΕΠ η μεγαλύτερη. Πώς μπορούμε λοιπόν να ενισχύσουμε, και βάσει των δικών σας προτάσεων επιμένω εγώ, να ενισχύσουμε το επάγγελμα του κάθε συμπολίτη μας, τη δουλειά του. Εγώ θα έλεγα ο κύριος Χαρδαλιάς να ξεκινήσει με προσλήψεις στην περιφέρεια Αττικής, ναι, που αυτή τη στιγμή είναι υποστελεχωμένες κατά 50%, δηλαδή με στοιχεία που μας δίνει και εκεί ο Σύλλογος των Εργαζομένων, είναι 1.850 εργαζόμενοι στην Αττική, ναι, στην περιφέρεια Αττικής, ναι, ενώ το οργανόγραμμα, ναι, που προέβλεπε τις οργανικές θέσεις που χρειάζονται, ναι, είναι 3.500. Από το 20 έως το 24, από το 2020 μέχρι το 2024, έχει μειωθεί το προσωπικό κατά 24%. Ας ξεκινήσει λοιπόν με προσλήψεις για να στελεχωθούν και οι υπηρεσίες, ναι, που χρειάζονται για να γίνουν όλα αυτά που είπαμε πριν, ναι, να μπορούν να λειτουργούν και η αντιπλημμυρική προστασία και η αντιπυρική προστασία και οι κοινωνικές δομές που χρειάζονται για τις γυναίκες και οι μονάδες Καλά, αυτό είναι και της κυβέρνησης, πρωτοβάθμιας, ναι, φροντίδας υγείας. Mm-hmm. Άρα λέτε από 3.500 που είναι το οργανόγραμμα, έχουμε καταλήξει 1.850, ναι, εργαζόμενους. Έχουν και κινητοποίηση ο Σύλλογος των Υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής, ναι, έχει κινητοποίηση αύριο και για αυτά τα ζητήματα. Ναι, ναι. Τη σοβαρή υποστελέχωση που υπάρχει, τη σοβαρή υποχρηματοδότηση. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα λέτε να ξεκινήσουμε από εκεί, δεν προχωράτε στα υπόλοιπα. Ας λύσει λέτε αυτό που είναι της άμεσης αρμοδιότητάς του και τα ζητήματα της ανεργίας. Πρώτα πρέπει να δούμε τα του οίκου μας, λέτε, για να καταλήξουμε, ναι, εκεί. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και θέλω να δούμε πώς ακριβώς σε εσάς ποιο είναι το βασικό διακύβευμα ως Λαϊκή Συσπείρωση, Γιάννης Πρωτούλης, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, για να τα λέμε έτσι όπως είναι, το ΠΑΜΕ, πώς ακριβώς θα έρθει η ανάπτυξη και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, για να μην είναι όπως λέτε εσείς η πίσω αυλή της Αττικής, στη Δυτική Αθήνα και σε όσους μας παρακολουθούν. Για παράδειγμα, προβάλαμε το βίντεο με τα εγγένεια της πεζογέφυρας. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για την οδική ασφάλεια. Είναι η 5η πεζογέφυρα από την περιφέρεια Αττικής στην Αττική και η 2η που έγινε στο Χαϊδάρι. Άρα, τι λέει η Λαϊκή Συσπείρωση για να μπορέσει να αναβαθμιστεί η ζωή των κατοίκων και όλων όσων μένουμε δυτικά? Εμείς να σας πω, για όλα αυτά τα ζητήματα με τις λύσεις που προτείνουμε, ναι, δηλαδή τώρα, για να αναβαθμιστεί η ζωή των κατοίκων είναι απαραίτητη προϋπόθεση και τα ζητήματα της προστασίας της υγείας τους και της περιουσίας τους, με μέτρα όπως αυτά που είπαμε για το ΧΥΤΑ της Φυλής, να φύγει ο ΧΥΤΑ της, ναι, Φυλής από εδώ. Τέλος λέτε. Δεν πάει, mm-hmm, άλλο για τη ζωή και την υγεία των κατοίκων της περιοχής. Να υπάρξουν χώροι αντιπλημμυρικά μέτρα προστασίας, αντιπυρικής προστασίας, για τα οποία τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι επιλέξιμα, δεν έχουν κατεύθυνση. Λέει, ας πνιγούνε και ας καούνε, λέει, και τα αποκαθιστούμε τις ζημιές. Γιατί μπαίνουμε και σε μια τέτοια περίοδο που συζητούνται και αυτά τα ζητήματα. Να υπάρξουν χώροι πρασίνου, χώροι αθλητισμού, χώροι ψυχαγωγίας, κοινωνικές δομές, αναβάθμιση των σχολικών υποδομών. Δεν είναι ένα πανέμορφο. Είναι ένας πανέμορφος χώρος και επειδή και γίνεται και κάθε χρόνο το φεστιβάλ της ΚΝΕ εκεί και το κάνουμε ακόμα μεγαλύτερο, ακόμα πιο, ναι, το στολίζουμε ακόμα περισσότερο. Mm-hmm. Είναι ένα στολίδι και για αυτό. Για εκεί τι ζητάτε, κυρία Χρονοπούλου? Να παραμείνει στα χέρια του λαού της Αττικής. Ναι. Αυτό ζητάμε. Είναι ένας τεράστιος πνεύμονας. Ναι. Εκεί κάθε μέρα πάει χιλιάδες κόσμου και από το δυτικό τομέα και από την υπόλοιπη Αττική. Μάλιστα. Να κάνει τη βόλτα του, να περπατήσει, να πάει με τα παιδιά του, να κάνει με τα παιδιά του ποδήλατο, mm, να παραμείνει στα χέρια και να συντηρηθεί, να ενισχυθεί, κυπουρί, πυροπροστασία, υδροδότηση, προσωπικό κυρίως, φύλαξη. Μάλιστα. Όλα αυτά που χρειάζονται και είναι απαραίτητα για να μπορεί να είναι. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε εκ νέου. Τώρα δεν μπορεί να ολοκληρώσει σε μισή ώρα τηλεοπτικής εκπομπής, τη Δυτική Αθήνα. Θα τα πούμε, παρακολουθούμε τι γίνεται και στις συνεδριάσεις και σε σχέση με αυτά που γίνονται εκτός συνεδριάσεων για το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν σήμερα εδώ. Κυρίες και κύριοι.